επάνω στο βιβλίο του προφήτη Αμός. Έχουμε ολοκληρώσει τα δύο πρώτα κεφάλαια και σήμερα θα μπούμε σιγά σιγά να κάνουμε κάποιες σκέψεις στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Αμός. Και είχαμε φτάσει στο σημείο, είχαμε δει την προηγούμενη φορά ότι ο προφήτης έχει αρχίσει να μιλάει στον λαό, να απευθύνεται στον λαό Ισραήλ και να αναφέρει τη δυσαρέσκεια του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο ζει ο λαός. Και μαζί με αυτή τη δυσαρέσκεια έρχεται και η προειδοποίηση προς τον λαό να μην συνεχίσει να ζει με αυτόν τον τρόπο. Και οι λεπτομέρειες που δίνονται στο δεύτερο κεφάλαιο για το τι τρόπο ζωής έχει ακολουθήσει ο λαός και τις είδαμε, είναι μια ζωή όπου έχει επιλέξει ο λαός Ισραήλ να ανατρέβει τα είδωλα αντί για τον αληθινό Θεό. Είναι ένας λαός ο οποίος ζει σε έντονη ανηθικότητα, υπάρχει έντονη κοινωνική ανισότητα στον λαό και υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, και οι πλούσιοι καταπίεζαν και εκμεταλλεύονταν τους φτωχούς ώστε να συσσωρεύσουν πλούτο. Ο λαός είχε ξεχάσει από πού ο Κύριος τους ελευθέρωσε, από την Αίγυπτο. Είχε ξεχάσει πώς ο Θεός τους φρόντιζε κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης. Ο λαός επίσης έκλεινε τα αυτιά τους στους υπηρέτες που έστελνε κατά καιρούς ο Θεός για να μιλήσουνε στους προφήτες και μάλιστα ήθελε ο λαός να εμποδίσει αυτούς τους ανθρώπους να μεταφέρουν το μήνυμά τους προς τον λαό. Ήθελε να τους παρασύρει να ζήσουν κι αυτοί σε έναν διαφορετικό, μη αποδεκτό από τον Θεό τρόπο ζωής. Θυμόμαστε ότι τους προέτρεπαν να μην προφητεύουν στους προφήτες. Και για όλα αυτά λέει στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου ο Θεός ότι θα ερχόταν η καταστροφή του λαού και κάπως έτσι φτάνουμε στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο και θα διαβάσουμε. Όπου ο Θεός μέσω του προφήτη Αμός εξακολουθεί να απευθύνεται στο λαό του Ισραήλ. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο: «Ακούστε τούτο τον λόγο του Κυρίου που ο Κύριος μίλησε εναντίον σας, γη Ισραήλ, ενάντια σε ολόκληρο το γένος που ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου, λέγοντας: Εσάς μόνο γνώρισα από όλα τα γέννη της γης. Γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες σας τις ανομίες. Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στον δρυμό αν δεν έχει θύραμα? Θα εκπέμψει τη φωνή του το νεαρό λιοντάρι από την κατοικία του αν δεν έπιασε κάτι? Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα επάνω στη γη εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτό θηλιά? Θα σηκωνόταν μία παγίδα από τη γη χωρίς να πιαστεί κάτι? Μπορεί να ηχήσει σάλπιγγα στην πόλη και ο λαός να μην φοβηθεί? Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη και ο Κύριος να μην την έκανε? Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφό του στους δούλους του, τους προφήτες. Το λιοντάρι βρύχησε, ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Κηρύξτε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και πείτε: Συγκεντρωθείτε επάνω στα βουνά της Σαμάριας και δείτε τους μεγάλους θορύβους στο μέσον της και τις καταδυναστείες της ανάμεσά της. Επειδή δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό, λέει ο Κύριος, αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν. Έτσι λέει ο Κύριος: Όπως ο ποιμένας αποσπάει από το στόμα του λιονταριού δύο σκέλη ή τον λοβό ενός αυτιού, έτσι θα αποσπαστούν οι γιοι Ισραήλ που κατοικούν στη Σαμάρια, από τη γωνιά του κρεβατιού και αυτή στη Δαμασκό, από το στρώμα. Ακούστε και διαμαρτυρηθείτε στον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι κατά την ημέρα που θα επισκεφθώ τις παραβάσεις του Ισραήλ εναντίον του, θα επισκεφθώ και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θα αποκοπούν και θα πέσουν κατά γης. Και θα πατάξω το χειμωνιάτικο παλάτι μαζί με το καλοκαιρινό παλάτι και τα ελεφάντινα σπίτια θα απολεστούν και τα μεγάλα σπίτια θα αφανιστούν, λέει ο Κύριος. Αυτό είναι το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Αμός. Και θα το δούμε σε δύο μισά αυτό το κεφάλαιο. Στο πρώτο μισό αυτού του κεφαλαίου βλέπουμε ότι ο Αμός απευθύνεται στον λαό μέσα από κάποιες ερωτήσεις
που κάνει και αυτές οι ερωτήσεις έχουν μία προφανή απάντηση. Πριν ξεκινήσει όμως τα ερωτήματα που θέτει προς τον λαό, τους θυμίζει πρώτα απ' όλα ότι αυτά που τους λέει, το έχει κάνει και νωρίτερα στο μήνυμά του, δεν είναι δικά του λόγια, αλλά είναι λόγια του Θεού. Και τους θυμίζει και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, το οποίο φαίνεται από την προσφώνηση προς τον λαό στα δύο πρώτα εδάφια. Δεν λέει απλώς ο Αμός, ακούστε τι λέει ο Κύριος εναντίον σας, αλλά λέει ο Αμός, ακούστε τι λέει ο Κύριος εναντίον σας, εσάς που είστε το γένος που ανέβασε από την Αίγυπτο και το γένος που έχει γνωρίσει από όλη τη γη. Και σε αυτή την προσφώνηση, καθώς ξεκινάει ο Αμός να μιλάει, υπάρχουν δύο σοβαρές κατηγορίες. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η εικόνα της δουλείας στην Αίγυπτο και της απελευθέρωσης του Ισραήλ από αυτήν. Και πράγματι η έξοδος του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο ίσως είναι η μεγαλύτερη εικόνα λύτρωσης που μπορούμε να βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό άλλωστε ο Θεός είχε προστάξει το λαό να τηρούν το Πάσχα, την γιορτή όπου θυμόταν, έπρεπε να θυμάται ο λαός πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε από την Αίγυπτο και να το γιορτάζει κάθε χρόνο το Πάσχα, έτσι ώστε κάθε γενιά να μπορεί να θυμάται πώς ο Θεός είχε ενεργήσει και είχε ελευθερώσει τον λαό στο παρελθόν, να γνωρίζει κάθε γενιά το ποιος είναι ο Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ. Ο λαός όμως, αυτή τη χρονική περίοδο που μιλάει ο Αμός, έχει εδώ και χρόνια επιλέξει την ειδωλολατρία και προφανώς δεν τηρούσε το Πάσχα και φυσικά είχε ξεχάσει το πόσο ο Θεός τον είχε ελευθερώσει από την Αίγυπτο. Πώς τον είχε ελευθερώσει και από πού τον είχε ελευθερώσει. Και η δεύτερη εικόνα που παρουσιάζεται σε αυτή την προσφώνηση είναι η εικόνα της εκλογής. Λέει ο Θεός, εσένα μόνο γνώρισα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με προσωποληψία εκ μέρους του Θεού. Δεν σημαίνει ότι ο αγαπημένος λαός του Θεού ήταν ο Ισραήλ και αδιαφορούσε για όλους τους άλλους. Ο Θεός έκλεξε τον Ισραήλ για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο λαός αυτός ήταν εκλεγμένος γιατί είχε μία αποστολή. Και η αποστολή αυτή ήταν μέσα από αυτό τον λαό να φανερωθεί ο Θεός και στα υπόλοιπα έθνη. Όμως ο λαός δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε σε αυτή την αποστολή, καθώς είχε παρεκτραπεί τελείως στον δρόμο με τον οποίο ζούσε. Δεν μπορούσε να υπακούσει στον Θεό, παρότι είχε κάνει διαθήκη μαζί του, μπορούμε να το θυμηθούμε αυτό, διαθήκη, δηλαδή συμφωνία, όταν βρισκόταν στο όρος Σινά και ο Μωυσής μιλούσε με τον Θεό, το βρίσκουμε στο βιβλίο της Εξόδου αυτό το περιστατικό, ο λαός είπε ότι όλα όσα μίλησε ο Κύριος, εμείς θα τα πράξουμε. Και ήταν η διαθήκη που έκανε ο λαός με τον Θεό στο Σινά. Και με το θέμα της διαθήκης ξεκινάνε αυτές οι αλλεπάλληλες ερωτήσεις που κάνει ο Αμός προς τον λαό. Και λέει, μπορούν να περπατούν δύο άνθρωποι μαζί αν δεν συμφωνούν? Δεν μπορούν. Αν δύο άνθρωποι δεν συμφωνούν, δεν μπορούν να περπατούν μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι ο λαός είχε απορρίψει τη διαθήκη που είχε κάνει με τον Θεό. Περπατούσε στους δικούς του δρόμους και δεν έκανε σύμφωνα με την υπόσχεσή του, δεν τηρούσε όλα τα πράγματα τα οποία είχε μιλήσει ο Κύριος στον λαό, άρα με τον τρόπο του δεν συμφωνούσε με αυτά που ο Θεός είχε πει. Ίσως όμως υπήρχε η ψευδαίσθηση ότι επειδή ήταν ο εκλεγμένος λαός για να γίνει αυτή η διαθήκη και ότι επειδή κάποτε οι πατέρες τους, των ανθρώπων που ζούσαν τώρα στο Ισραήλ, είχαν ακολουθήσει τον Θεό, ίσως υπήρχε η ψευδαίσθηση ότι ο Θεός θα τους ευλογεί παντοτινά. Ο Θεός όμως, όταν είχε μιλήσει στο λαό, είχε μιλήσει για τα αποτελέσματα τόσο της υπακοής, όσο και της ανυπακοής. Και καθώς συνεχίζει ο Αμός να μιλάει, οι επόμενες ερωτήσεις εμφανίζονται με τη σχέση μιας αιτίας και ενός αποτελέσματος. Κάτι προκαλεί κάτι άλλο. Και να δούμε σύντομα αυτές τις ερωτήσεις που απευθύνει ο Αμός. Βλέπουμε ότι το λιοντάρι προφανώς βρυχάται επειδή υπάρχει κάποιο θύραμα. Ένα πουλί πέφτει σε μία παγίδα επειδή κάτι τραβάει την προσοχή του. Ο λαός φοβάται επειδή η χή
η σάλπιγγα του πολέμου. Γίνεται μία συμφορά στην πόλη, επειδή ο Κύριος το έχει επιτρέψει, και αυτές οι ερωτήσεις, όπου υπάρχει μία αιτία και ένα αποτέλεσμα, έρχονται με πάρα πολύ απλό τρόπο να εξηγήσουν πάλι, με τη μορφή αιτίας και αποτελέσματος, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο δεύτερο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. Και τι είναι αυτό που λέει? «Επειδή ζείτε μέσα στην ανομία σας, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω». Αυτή είναι η αιτία και το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό το πρώτο μέρος, το πρώτο μισό του τρίτου κεφαλαίου κλείνει ακριβώς όπως άρχισε. Ο Αμός υπενθυμίζει στο λαό ότι αυτά δεν είναι κάποια λόγια που τα σκέφτηκε ο ίδιος ο Αμός, αλλά είναι λόγια του Θεού. Είναι μάλιστα, θα λέγαμε, υποχρεωμένος να τα πει αυτά στον λαό, καθώς λέει, όπως το λιοντάρι βρυχάται και φοβάται αυτός που το ακούει, έτσι και ο Κύριος ο Θεός μίλησε, πως είναι δυνατόν να μην προφητεύσει. Και παρότι αυτό δεν ήταν αρεστό στον λαό, είχαμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι υπήρχε η προτροπή του λαού προς τους προφήτες να μην προφητεύουν. Και σιγά σιγά θα περάσουμε μετά από αυτές τις ερωτήσεις να δούμε πώς μπορούμε να το φέρουμε στις δικές μας τις μέρες. Είδαμε νωρίτερα ότι η απόλυτη εικόνα λύτρωσης που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι η εικόνα της σωτηρίας, της εξόδου του λαού Ισραήλ από την δουλεία της Αιγύπτου και η απελευθέρωσή τους. Και η αντίστοιχη εικόνα λύτρωσης που έχουμε στην Καινή Διαθήκη είναι φυσικά το μεγαλειώδες έργο και η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ο λαός τότε είχε κάνει διαθήκη με τον Θεό και έπρεπε να την τηρήσει και να περπατάει με τον Θεό. Και το ίδιο συμβαίνει και στις μέρες μας, στην Καινή Διαθήκη αυτή που έκανε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του. Ο άνθρωπος που δέχεται τον Ιησού Χριστό, που αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για την αμαρτία του, κάνει και αυτός διαθήκη με βάση το αίμα του Ιησού Χριστού και οφείλει να την δεχτεί και να την τηρήσει όμως. Η κατηγορία προς τον λαό του Θεού ήταν ότι δεν τήρησε τη διαθήκη και ήταν μια σοβαρή κατηγορία. Και υπάρχει δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας αυτός ο κίνδυνος. Κινδυνεύουμε και εμείς από την ψευδαίσθηση ότι επειδή κάποτε ακούσαμε, καταλάβαμε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό και το δεχθήκαμε κάποια χρονική στιγμή, κινδυνεύουμε από την ψευδαίσθηση ότι ο Θεός είναι μονίμως ευχαριστημένος με εμάς, είναι πάντα ευτυχισμένος με εμάς επειδή δεχθήκαμε κάποια στιγμή το τι έκανε ο Χριστός για εμάς και από εδώ και στο εξής μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας χωρίς να μας ενοχλεί εντός εισαγωγικών ο Θεός και χωρίς να τον ενοχλούμε. Η ζωή όμως με τον Θεό είναι ένα περπάτημα, δεν είναι μια στιγμή. Το ότι κάποτε ξεκινήσαμε, ότι κάποτε αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε, ότι κάποτε αποφασίσαμε όπως ο λαός να κάνουμε μια διαθήκη, μια συμφωνία με βάση το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία, το ότι ξεκινήσαμε κάποτε και ίσως ξεκινήσαμε και καλά, δεν εξασφαλίζει κάτι. Δεν εξασφαλίζει τίποτα. Το ερώτημα θα πρέπει να είναι κάθε στιγμή για τον καθένα από εμάς τώρα, αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε στο περπάτημα με τον Θεό. Δεν μπορούν, λέει, δύο να περπατάνε μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι ζήτημα μίας στιγμής. Η σχέση με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεό, δεν είναι ζήτημα της μίας στιγμής, αλλά είναι μία πορεία. Είναι ένα περπάτημα και είναι μια διαθήκη, μια συμφωνία που κάνουμε. Ο Ιησούς Χριστός μας καθαρίζει από την αμαρτία μας με το αίμα Του, καθώς πορευόμαστε μαζί Του και πέφτουμε κάθε φορά που ομολογούμε την αμαρτία μας, Εκείνος μας συγχωρεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας, «Έχω συσταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Πλέον δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα σε εμένα». Και πορεύομαι λοιπόν μαζί με τον Χριστό. Αν λοιπόν
αντιλαμβανόμαστε τη χριστιανική ζωή ως μία στιγμή, αν την αντιλαμβανόμαστε τη ζωή του πιστού ως μία στιγμή όπου κάποτε δεχθήκαμε τον Χριστό και αυτό δεν έχει συνέχεια στη ζωή μας, τότε είναι πολύ πιθανό ότι περπατάμε έχοντας σπάσει τη Διαθήκη που αρχικά κάναμε. Άρα λοιπόν αυτό που το ερώτημα που θα πρέπει να μας προβληματίσει και τώρα αλλά κάθε στιγμή θα πρέπει να μας προβληματίζει είναι ποια είναι η αντίληψη που έχουμε για τη χριστιανική ζωή. Είναι μία ζωή όπου κάποτε γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, η χριστιανική ζωή. Ή είναι μία ζωή όπου περπατάμε συνεχώς με τον Ιησού Χριστό. Έχει διαφορά αυτό. Και έχει διαφορά, το καταλαβαίνουμε και από την καθημερινότητά μας. Γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Με άλλους, με λίγους, περπατάμε μαζί στην πορεία μας. Με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, με τους αδελφούς μας. Το ότι απλά γνωρίσαμε κάποιον στο παρελθόν, δεν σημαίνει και κάτι ότι περπατάμε μαζί του. Ποια είναι λοιπόν η αντίληψη, η βαθύτερη που έχουμε μέσα μας για τη χριστιανική ζωή? Είναι ότι κάποτε γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, ή ότι περπατάμε συνεχώς μαζί του, μαθαίνουμε από αυτόν, μας αλλάζει συνεχώς? Και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μισό αυτού του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου του Αμός, όπου βλέπουμε τη διακήρυξη της επερχόμενης κρίσης. Και επειδή ο λαός δεν ζούσε σύμφωνα με τον τρόπο που ήθελε ο Θεός για πολλά χρόνια τώρα, θα ερχόταν κάποιος εχθρός ως κατακτητής. Και πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα αυτό που συνέβη ήταν η κατάκτηση του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ από την Ασσυρία, από τη δύναμη των Ασσυρίων. Και διακηρύττει επίσης ο Θεός ότι εκείνη την ημέρα, όταν θα συμβεί αυτό, όλα αυτά στα οποία ο λαός είχε επενδύσει τη ζωή του, θα αποδεικνύονταν ότι ήταν μάταια. Και που είχε επενδύσει ο λαός τη ζωή του? Είχε επενδύσει στα είδωλα. Διαβάζουμε ότι θα καταστραφεί το θυσιαστήριο στη Βεθήλ. Είχε επενδύσει στη λατρεία των ψεύτικων θεών ο λαός και είχε επενδύσει στην αναζήτηση του πλούτου και της πολυτέλειας. Όλα αυτά όμως θα εξαφανίζονταν. Θα αποδεικνύονταν ότι ήταν μάταια. Και καθώς διαβάζουμε αυτή τη διακήρυξη της επερχόμενης κρίσης, είναι εντυπωσιακό να παρατηρήσουμε ότι λέει ο Θεός ότι αυτά που θα γίνουν είναι άξιο να αναγγελθούν στην Αίγυπτο και στην Άζωτο. Η Άζωτος ήταν μία από τις μεγάλες πόλεις των Φιλιστέων. Είναι άξιο να αναγγελθούν αυτά στους Αιγύπτιους και στους Φιλιστέους, οι οποίοι ήταν διαχρονικοί εχθροί του λαού Ισραήλ. Είναι άξιο να ανακηρυχθούν σε αυτούς τους λαούς, ώστε να τα δούνε και αυτοί. Και εδώ αναρωτιόμαστε τι ακριβώς κάνει ο Θεός. Ο Θεός καλεί τους εχθρούς του λαού Ισραήλ, που ήταν ο εκλεκτός λαός του, να δούνε την καταστροφή του λαού και να χαρούνε. Και γιατί να το αναγγείλει αυτό ο Θεός, γιατί να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο? Θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως για παραδειγματισμό, βέβαια, βλέπουμε ότι στην αρχή του βιβλίου του Αμός ήδη έχει προαναγγείλει την κρίση που έχει αποφασίσει ο Θεός για τα εχθρικά έθνη του λαού Ισραήλ, για όσα είχαν κάνει και αυτά στο παρελθόν. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις επάνω σε αυτά τα εδάφια, σε αυτά τα λόγια. Και η πρώτη είναι ότι με τον τρόπο αυτό, με το να απευθύνεται, να θέλει ο Θεός να απευθυνθεί στους Αιγυπτίους και στους Φιλιστέους, είναι σαν να δείχνει κατά κάποιο τρόπο περισσότερη οικειότητα με τους Αιγυπτίους και τους Φιλιστέους παρά με το λαό Ισραήλ. Τι σημαίνει περισσότερη οικειότητα? Όχι ότι ο Θεός ήταν ευαρεστημένος από τον τρόπο που ζούσαν οι Αιγύπτιοι, από τον τρόπο που ζούσαν οι Φιλιστέοι, άλλωστε και αυτοί οι ειδωλολάτρες ήταν. Αλλά νομίζω ότι αυτή η φαινομενική οικειότητα έρχεται από την πιθανότητα, από την μεγαλύτερη πιθανότητα οι λαοί αυτοί, οι άνθρωποι που ζούσαν στους λαούς αυτούς, να μετανοήσουν κυριολεκτικά και να επιστρέψουν, να πιστέψουν στον αληθινό Θεό,
εάν άκουγαν και έβλεπαν τα θαυμαστά του. Σε αντίθεση με τον Ισραήλ, ο οποίος στην πορεία της ιστορίας του είχε δει πάρα πολλές φορές τον Θεό να ενεργεί, να προμηθεύει, να προστατεύει, να καθοδηγεί, αλλά είχε παρεκτραπεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον ήταν ίσως αδύνατο να επιστρέψει. Έτσι λοιπόν, αυτή η οικειότητα ίσως θέλει να δείξει ότι περισσότερη ελπίδα υπήρχε από κάποιους εθνικούς να μετανοήσουν όταν άκουγαν για τον Θεό, παρά από τον ίδιο τον λαό του Θεού. Άλλωστε, βλέπουμε παρόμοια λόγια να λέει και ο Ιησούς. Θυμάστε στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, «Αλίμονο, λέει σε σένα, Χοραζίν και Βηθσαϊδάν, αν στην Τύρο έβλεπαν τα θαύματα που είδες εσύ, θα τα θυμούνταν ακόμα, θα είχαν μετανοήσει». Το ίδιο για την Καπερναούμ. Αν στα Σόδομα γίνονταν αυτά που έγιναν στην Καπερναούμ, ο λαός θα τα θυμόταν ακόμα και οι κρίσεις αυτές της πόλης θα είναι ελαφρύτεροι, λέει ο Ιησούς. Και είχαμε σχολιάσει σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο ότι βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο όπου οι χριστιανικοί λαοί, τα χριστιανικά έθνη, έχουν φτάσει σε μια κατάσταση άρνησης του Ευαγγελίου και μια αποδοχής του Ευαγγελίου. Και πράγματι, σε αντιστοιχεία με αυτό που βλέπουμε εδώ, είναι ότι είναι πολύ πιο πιθανό ένας άνθρωπος ο οποίος θα γεννηθεί σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό της χριστιανικής πίστης, σε ένα περιβάλλον όπου δεν θα ακούει για τον Ιησού Χριστό, που δεν θα ακούει για τον Θεό, είναι πιο πιθανό όταν αυτός ο άνθρωπος ακούσει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού να συγκινηθεί και να πιστέψει και να αλλάξει η ζωή του. Είναι πιο πιθανό να αλλάξει ένας άνθρωπος προερχόμενος από τέτοιο περιβάλλον παρά άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε και θα περίμενε κανείς να ζουν τη χριστιανική ζωή σε τέτοιο βαθμό που να είναι υποδείγματα. Θα ήθελα να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είναι λόγια πάλι του Ιησού. Βρίσκεται στο 21ο κεφάλαιο. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, 21ο κεφάλαιο, εδάφια 28 μέχρι 32. Αλλά τι γνώμη έχετε? Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και καθώς ήρθε στον πρώτο είπε, «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα να δουλέψεις στον αμπελώνα μου». Και εκείνος απαντώντας είπε, «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετανιώνοντας πήγε. Και καθώς ήρθε στον δεύτερο, του μίλησε κατά παρόμοιο τρόπο. Και εκείνος απαντώντας είπε, «Εγώ θα πάω, Κύριε». Και δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα? Του λένε ο πρώτος. Λέει σ' αυτός ο Ιησούς, «Σας διαβεβαιώνω ότι οι τελώνες και οι πόρνες πηγαίνουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Επειδή ήρθε σε σας ο Ιωάννης με δρόμο δικαιοσύνης και δεν πιστέψατε σε αυτόν. Όμως οι τελώνες και οι πόρνες πίστεψαν σε αυτόν. Εσείς όμως όταν το είδατε δεν μεταμεληθήκατε κατόπιν ώστε να πιστέψετε σε αυτόν». Εδώ ο Ιησούς λέει αυτή την παραβολή και την απευθύνει στους αρχιερείς και στους πρεσβύτερους του λαού. Και πολλές φορές οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον Θεό μοιάζουν με αυτόν τον καλόγιο της παραβολής. Και ποιος είναι ο φαινομενικά, ο εξωτερικά καλός γιος? Αυτός που ακούει τι του λέει ο πατέρας και εξωτερικά δηλώνει ότι ναι, εγώ θα υπακούσω και θα κάνω αυτό που μου είπες. Όμως δεν το κάνει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπου μοιάζουν με τον κακόγιο εντός εισαγωγικών της παραβολής. Και υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες, λέει ο Ιησούς, αυτοί οι άνθρωποι που εξωτερικά αρνούνται να υπακούσουν στον Θεό, όταν μετανοήσουν, όταν καταλάβουν, θα υπακούσουν. Και αυτό που έχει σημασία είναι αυτός που έκανε το θέλημα του Θεού και δεν το έκανε ο εξωτερικά καλός γιος, αλλά αυτός που αρχικά το αρνούταν. Και έτσι λέει, έτσι μιλάει ο Ιησούς στους αρχιερείς και τους λέει, πρώτα από σας έρχονται οι τελώνες και οι πόρνες. Δεν εννοούσε ο Θεός, ο Ιησούς φυσικά, ότι
όπως και να έχει οι πόρνες και οι τελώνες θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτό που εννοούσε ήταν ότι είναι πολύ πιο πιθανό αυτοί οι άνθρωποι όταν θα ακούσουν το κήρυγμα, τους λέει ακούσανε το κήρυγμα του βαπτιστή Ιωάννη, εσείς δεν πιστέψατε, αυτοί πιστέψανε. Είναι περισσότερες πιθανότητες αυτοί οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να πιστέψουν παρά οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι που θα έπρεπε να ήταν υποδείγματα. Και η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται. Ήτανε στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, ο οποίος θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα, αλλά δεν υπάκουε. Και ήτανε ίσως πιο πιθανό κάποιος από τα έθνη που θα ακούσει για τον Θεό, που θα δει τον ζωντανό Θεό, να μετανοήσει και να πιστέψει στον Θεό. Ήταν η εποχή της ζωής του Ιησού, όπου βλέπαμε τους αρχιερείς, τους πρεσβύτερους, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Άνθρωποι με γνώση στο Λόγο του Θεού, που θα έπρεπε επίσης να είναι υποδείγματα. Υπήρχε όμως περισσότερη πιθανότητα κάποιος αμαρτωλός να ακούσει το κήρυγμα, το μήνυμα του Ιησού, να μετανοήσει και να πιστέψει, παρά αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονταν εξωτερικά σωστοί, αλλά δεν ήταν. Και η ιστορία συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Υπάρχουν και οι σύγχρονοι χριστιανοί, οι οποίοι κατά τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε, έχοντας το Λόγο του Θεού, μελετώντας και ζώντας χρόνια μέσα στην πίστη, ακούγοντας το μήνυμα του Ευαγγελίου, να είναι υποδείγματα στην ζωή τους. Και όμως αρκετές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Και όπως ο λαός είχε ξεχάσει από πού ο Θεός τον ελευθέρωσε, από την Αίγυπτο, έτσι πολλές φορές και ο σύγχρονος χριστιανός μπαίνει σε μία περίοδο αδράνειας, σε μία περίοδο που ξεχνάει από πού ο Θεός τον ελευθέρωσε από την αμαρτία και εμφανίζει και χτίζει σιγά σιγά τη δικιά του δικαιοσύνη και παραμερίζει την υπακοή στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό, στο Ευαγγέλιο. Και εμφανίζεται ο σύγχρονος χριστιανός με μορφές ευσέβειας, όπως ο χρόνος που προσεύχεται, όπως ο χρόνος που μελετάει την Αγία Γραφή, όπως οι φορές που πηγαίνει στην Εκκλησία. Καλά είναι όλα αυτά, δεν είναι όμως αυτά η σωτηρία του ανθρώπου. Και νομίζω ότι πολλές φορές ξεχνάμε αυτό το πολύ ωραίο, πολύ δυνατό τρίτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής, όπου μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το τι σημαίνει να σώζεσαι διαμέσου της πίστης, διαμέσου της χάρης του Ιησού Χριστού, και παραθέτει μπροστά μας όλα τα στοιχεία εκείνα που από ανθρώπινη πλευρά θα μπορούσαν να τον ξεχωρίσουν από τους άλλους. Και μάλιστα λέει, νομίζω ότι και στη σύγκριση με άλλους ανθρώπους, από ανθρώπινης πλευράς υπερέχως αυτά. Και ποια είναι αυτά? Του έγινε, λέει, η περιτομή την 8η ημέρα, ήταν από το γένος Ισραήλ, όχι όμως οποιοδήποτε Ισραηλίτης, από τη φυλή Βενιαμίν. Τι σημαίνει από τη φυλή Βενιαμίν? Η φυλή Βενιαμίν ήταν η μία από τις δύο, μαζί με την φυλή του Ιούδα, που δεν ακολούθησε τον Ιεροβοάμ όταν σχίστηκε το Βόρειο Βασίλειο και πήγε το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ να λατρεύσει τα είδωλα. Όμως και από τη φυλή του Ιούδα είναι καλύτερη από ανθρώπινη σκοπιά η φυλή του Βενιαμίν. Γιατί στη φυλή του Βενιαμίν έδρευε η Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να μπει σε τέτοιες σκέψεις. Εβραίος από Εβραίους, ήταν φαρισαίος, διώκτης της Εκκλησίας, ζηλωτής με ζήλο και άμεμπτος κατά τον νόμο. Δεν έχω δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Αυτό θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Παύλος. Και όμως καταλήγει και λέει ότι όλα αυτά τα θεώρησα σκουπίδια. Όλα αυτά ήταν σκουπίδια. Και δεν τολμάω να εμφανιστώ μπροστά στο Θεό με μια τέτοια δικαιοσύνη. Αλλά εμφανίζομαι με τη δικαιοσύνη της πίστης και της χάρης στον Ιησού Χριστό. Μία δεύτερη παρατήρηση κλείνοντας που θα μπορούσαμε να κάνουμε για
το περίεργο αυτό γεγονός ότι ο Θεός καλεί την Αίγυπτο και τους Φιλιστέους να δούνε το τι θα συμβεί στον Ισραήλ, είναι ότι ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι ακόμα κι αν αυτός ο λαός έχει το όνομα του λαού του Θεού, με τον τρόπο με τον οποίο ζει δεν είναι δικός του. Ο Θεός δεν ήθελε να βγουν λάθος και δεν θέλει διαχρονικά να βγαίνουν λάθος συμπεράσματα για το πρόσωπό του, για την αγιότητά του, από την κακή συμπεριφορά ανθρώπων που έχουν το όνομα ότι είναι δικοί του, όμως δεν περπατάνε σύμφωνα με το θέλημά του. Και καθώς ο λαός απορρίπτει τον Θεό, έτσι και ο Θεός απορρίπτει τον λαό και επιβεβαιώνει ότι αυτός ο λαός δεν είναι δικός μου. Και κλείνοντας, νομίζω ότι αυτοί είναι ακόμα δύο προβληματισμοί που θα πρέπει να έχουμε συνεχώς στη ζωή μας. Και ο πρώτος είναι, μήπως έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση κορεσμού με τον Ιησού Χριστό και με το Ευαγγέλιο και θεωρούμε ότι δεν μπορεί πλέον να μας δώσει κάτι άλλο. Μήπως έχουμε φτάσει σε τέτοιο εγωισμό, σε τέτοια υπερηφάνεια, μήπως έχουμε συσσωρεύσει χρόνια γνώσεων και κηρυγμάτων και μπορούμε να φτάσουμε σε επικίνδυνες σκέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός έζησε 33 χρόνια. Άρα μόλις εγώ πάω συμπληρώσω 34 χρόνια στην Εκκλησία, 35 χρόνια στην Εκκλησία, είμαι πιο πολλά χρόνια στο Ευαγγέλιο από όσα έζησε ο Χριστός. Άρα τι μπορεί και ο ίδιος ο Ιησούς να με διδάξει? Είναι πράγματα που δεν φαίνονται εξόψεως. Όμως αν ψάξουμε μέσα μας, μπορεί να έχουμε τέτοιες απόψεις. Μήπως έχουμε κορεστεί από το Ευαγγέλιο και δεν μας αγγίζει, δεν μας συγκινεί, δεν μας αλλάζει. Και ένας άλλος προβληματισμός, μήπως έχουμε το όνομα του λαού του Θεού, όπως ο Ισραήλ στην περίπτωσή μας, αλλά αντί να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τη ζωή μας, λυπάται ο Θεός βλέποντας τη ζωή μας και βγαίνει ένα αρνητικό συμπέρασμα για τον Θεό προς τους έξω. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη διακήρυξη της Αποκάλυψης στην Αποκάλυψη εναντίον της Εκκλησίας των Σάρδων. Εσύ έχεις το όνομα ότι είσαι ζωντανός, αλλά είσαι νεκρός. Με αυτούς τους προβληματισμούς πάνω σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο του Αμός, θα ήθελα να κλείσουμε την σημερινή μας ώρα και να σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.